13-14 λοιπόν. Χωρίς ρίσκο. 13-14 το προβάδισμα το έχει η ΑΕΚ. Χάθηκε το πρώτο match ball. Έχει το σέρβις ο Βάρτες Ράμα. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτό. Έχει όμως μια δεύτερη ευκαιρία η ΑΕΚ για να κατακτήσει το κύπελλο στην πρώτη παρουσία της σε τελικό. Απέναντι σε μια ομάδα με σωρία τίτλων, 40 στο σύνολό τους, από τους οποίους 14 τίτλοι κυπελούχου για την ανόρθωση σε 23 συνολικά τελικούς. Θεωρώ η πιο σωστή επιλογή σε αυτή τη φάση, αν βγει καλή υποδοχή, νομίζω ότι ο πιο... Νομίζω ότι θα πάρει την μπάλα ο Κνέζεβιτς. Ο Κολάς πρέπει να επιδείξει κομμή του μπλοκ. Για να δούμε. Σέρβις από το Βάρτερ Ράμα. Out. Άστοχος ο Ράμα και η Άκαραβα είναι κυπελούχος στην πετόσφαιρα ανδρών για την σεζόν 2009-2010. Το προσφυγικό σωματείο έφτασε για πρώτη φορά σε τελικό και κατακτά το τρόπαιο απέναντι στην πρωταθλήτρια ανόρθωση. 15-13 η επικράτηση για την ΑΕΚ στο tie break. 3-2 η νίκη στον συγκλονιστικό τελικό, όπως εξελίχθηκε με την ανόρθωση να έχει πάρει το προβάδισμα αρχικά με 2-0 σετ, όμως και την ΑΕΚ στη συνέχεια να επιστρέφει στον αγώνα και να κάνει τη μεγάλη ανατροπή για να φτάσει σε αυτό τον πρώτο τίτλο του σωματείου. Έχει κάθε λόγο να είναι ικανοποιημένος ο Γιούρι Φιλίπποφ. Η κοπέ τιμά και τον Δήμα Μοχός του για την πολύτιμη βοήθειά του σε αυτή την διοργάνωση. Τιμά και τον Καραβά. Εδώ τα αναμνηστικές πλακέτες που παρέλαβαν οι δύο δήμαρχοι, Αλέξης Γαλανός και Γιαννάκης Παπαϊωάννου. Την αλίστρια κυπέλου λοιπόν η ανόρθωση αμοχός του από τα χέρια του Αλέξη Γαλανού, δημάρχου της κατεχόμενης πόλης, στον αρχηγό της ανόρθωσης Παύλο Ιωάννου. Το γαλανόλευκο των χρωμάτων των δύο ομάδων αλλά και το μαύρο που θυμίζει την δίψα για επιστροφή στις κατεχόμενες πόλεις. Ώρα για την απονομή. ΑΕΚ Καραβά Λάμπουσα. Κυπελούχος ΙΠΟΚΑ Αθλητική Ένωση Καραβά Λάμπουσα. Στα χέρια του αρχηγού το κύπελο του Βλάτο Κνέζεβιτς. Καλή Καραβά λοιπόν, ναι. Το Γαβριήλ Χαζαδιανού, το Βασίλη Μιχαήλ, τον Νίκολα Σκοσφέρα, τον Δημήτρο Ανατόπτα, τον Βιάτσλαβ Γκριμάιλοφς, τον Μίσα Κουσνιέτσο, τον Γιάννη Χατζηφιλίππου, τον Μιχάλη Ζαχαρία, τον Δημήτρη Παμπακά, τον Λοΐζο Λοΐζου, τον Κώστα Χατζηδαμιανού. Πολύ μεγάλη επιτυχία για την ομάδα του Καραβά, την ομάδα της Κερίνιας. Ένα από τα πολλά σωματεία που καλλιεργούν τον αθλητισμό στην προσφυγιά. Σε ένα από τα διαλύματα νωρίτερα είχαμε η κοπέ, είχε τιμήσει όλα τα προσφυγικά σωματεία που έχουν αγωνιστεί στα πρωταθλήματα βόλεϊ και αξίζει τον κόπο να τα αναφέρουμε. Την ανόρθωση αμοχός του, τη Νέα Σαλαμίνα αμοχός του, την Αθλητική Ένωση Καραβά, το Θόη Σταυρού αμοχός του, το Μαραθώνα Κάτω Βαρουσίων, την Ολυμπιάδα Νεάπολης, τον Απόλλων Λαπίθου. Ευχαριστήσουμε όλους εσάς. Και εδώ βλέπουμε... Και τώρα θα παραλάβει το μετάλλιο και ο Γιούρι Φιλίπποφ, ο αρχιτέκτονας αυτής της επιτυχίας. Ήταν πολύ σπουδαίος παίκτης και ερχόμενος στην Κύπρο ως προπονητής κατάφερε να πάρει την ομάδα στον τελικό και ως outsider να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο. Ως outsider βεβαίως με βάση την ιστορία που κουβαλάνε στο άθλημα οι δύο ομάδες, καθώς στο αγωνιστικό μέρος
ήταν δυσάξια αντίπαλος καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Άλλωστε πριν από 3 εβδομάδες η ΑΕΚ Καραβά σε αυτό το γήπεδο είχε νικήσει... Ο ύμνος του Καραβά. Ο ύμνος του Καραβά θα ακουστεί τώρα. Θα ακούσουμε τώρα το ύμνο του Καραβά, όπως μας λέει εδώ ένας κύριος από τα μεγάφωνα. Έλεγα Γιώργο ότι πριν από 3 εβδομάδες όταν ήθελε μία νίκη η ανόρθωση για να πανηγυρίσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα, η ΑΕΚ Καραβά την είχε αναγκάσει σε ήττα σε αυτό το γήπεδο. Θα έλεγα ότι έριξε τα δόντια της από εκείνο το παιχνίδι. Και τώρα το Κνέζεβιτς... πόλη, θα δούμε τώρα την απονομή με τον Βλάτο Κνέζεβιτς να σηκώνει ψηλά το τρόπιο της κυπελούχου για την Αθλητική Ένωση Καραβά. Κυπελούχος η ΑΕΚ για την περίοδο 2009-2010. Πρωταγωνίστησε φέτος, πάλεψε και τον τίτλο του πρωταθλήματος, εκείνο που κέρδισε η ανόρθωση. Ως πρωταθλήτρια ήρθε εδώ σε αυτόν τον τελικό. Τον τάπολο όμως δεν το πέτυχαν οι παίκτες του Πέτρου Κοντού. Και θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά, δεν χωράει καμία μα καμία απογοήτευση στους φίλους της ανόρθωσης. Έχουν, θα μου πείτε τώρα, μάθει στους τίτλους και ο Βλάτο Κνέζεβιτς είναι κοντά στον Πόλη Χαραλάμπους. Πόλης, ακούμε. Τίτλους εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Έχω πάρει ένα κύπελο επαφιακό, μια πρωτάθλημα με ανόρθωση και τώρα αυτό το κύπελο με την ΑΕΚ Καραβά. Αλλά αυτό... Και ο Παπακάς είπε ότι πήρε τίτλους με Νέα Σαλαμίνα, αλλά αυτός ήταν ξεχωριστός. Είναι ξεχωριστό επειδή αυτό το τίτλο γράφει ιστορία. Η Νέα Ένωση Καραβά δεν κέρδισε ποτέ τίτλο στο Κυπριακό Βόλεϊ. Εμείς γι' αυτό θα μείνουμε πάντα στην ιστορία. Γι' αυτό έχει... Γι' αυτό είναι... Νιώσατε τη στήριξη του κόσμου αυτών που κατάγονται από τον Καραβάλα και κεριμιωτών από την επαρχία. Σίγουρα που μπήκαμε στο γήπεδο και είδαμε γεμάτη κερκίδα, πραγματικά... Δεν έχει ξαναγίνει αυτό σε παιχνίδι σαν Καραβά. Αυτό σας λέω, είναι πρώτη φορά στην ιστορία της ομάδας να γίνει αυτό το πράγμα, αυτή η κερκίδα. Ελπίζω ότι θα τους βλέπουμε και συνέχεια στο πρωτάθλημα του χρόνου. Αλλά αυτό το κύπελο να μείνει πάντα στα καρδιά τους, στη δική μας καρδιά, επειδή είναι το πρώτο, έγραψε ιστορία στο Κυπριακό Βόλεϊ και στην ΑΕΚ Καραβά. Και τώρα θα το γλεντήσετε απόψε. Σίγουρα, όπως τίποτα. Συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Βλάτο Κνέζεβιτς, ο αυτός που παρέλαβε το τρόπαιο για την ΑΕΚ Καραβά. Γιώργο. Ο αρχηγός της ομάδας, και όπως πολύ καλά το έχει πει, είναι αυτοί που θα μείνουν στην ιστορία κατακτώντας τον αποψινό τίτλο στον τελικό του κυπέλου. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, με τους παίκτες της ΑΕΚ να μην χορταίνουν αυτό το τρόπαιο, να πανηγυρίζουν. Εδώ είναι οι κορδέλες που σας λέγαμε, το γαλανόλευκο, το χρώμα των δύο ομάδων και το μαύρο που συμβολίζει τις κατεχόμενες πόλεις και χωριά μας. Και σε αυτό το σημείο η μετάδοσή μας οδεύει προς το τέλος της. Εγώ να ευχαριστήσω τον Κώστα Δελικώστα, τον προπονητή εθνικής ομάδας ανδρών που ήταν μαζί μου στο σχόλιο, και τον Πόλη Χαραλάμπους που ήταν στο ρεπορτάζ από τον αγωνιστικό χώρο. Και από μένα τον Γιώργο Τσαβέλα, κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Όλα προβλήματα έχω μέσα στο μυαλό μου και άλλα τόσα μέρα.